Αυτός είμαι εγώ και σήμερα έκλεισα επέτειο 1 χρόνου στο GTA RP. Ναι. Ξέρω πως το content αυτό είναι παλιό. Παρ' όλα αυτά, ξέρω πως πολλοί από εσάς το θέλετε αυτό το content και θέλετε να υπάρχει όλη η ιστορία κάπου να τη βλέπετε. Γι' αυτό κιόλας το ανέβασα σήμερα εδώ. Σε λίγη ώρα θα σε πάρω τηλέφωνο να πάμε κάπου για να δεις το δώρο σου. Δεν σου λέω. Δεν ξέρω τι ρούχα να πάρω. Πάρε ρούχα για όλες τις καταστάσεις. Κάμια παραλία, κάνα βουνό και για κάνα μπάνιο, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ξέρεις ότι δεν το ξέχασα. Αλλά... θα σε πάρω τηλέφωνο σε λίγο που να συναντούμε για να σε πάρω. Να πάμε εκεί πέρα που πρέπει. Εντάξει. Μη μου στεναχωριέσαι. Αλλά. Θα της κάνω ένα δώρο. Έλα, αποστολή. Έχεις αποστολή. Έλα μαζί με το σκύλο των Φιούρι στο κοσματοπολείο. Γρήγορα. Okay. Μάγκες, δεν θα το περιμένω αυτό, ρε. Μου κάνει τρομερή δωράρα, αμαξάρα, αλλά της έχω κάνει εδώ τον σκύλο. Πω καλά, μάγκες, δεν spoiler, θα δείτε. Είναι ό,τι πια ακραίο. Πολύ κολοπετάει, Παναγία μου. Καλά, εντάξει. Ο πιστόλι να το σου. Έλα εδώ, πιστόλι. Εδώ βάλτο. Πού σε Φιούρι? Εδώ πέρα, ομορφούλικο. Λοιπόν, άκου πιστόλι. Έχεις αποστολή. Θέλω να πάρεις τον Φιούρι κάπου πάνω δεξιά στο χάρτη σου. Ναι. Έχει μια λίμνη, τη βλέπεις, μια μεγάλη λίμνη. Πήγαινε εκεί και άσε μου τον σκύλο εκεί πέρα. Πρόσεχε το να και θα σε πάρει τηλέφωνο ότι ερχόμαστε. Okay. Να φύγεις από εκεί όταν είναι. Okay. Λοιπόν, όλοι φτάσουμε στο στελνόμενο. Θα σε δώσω λίγα κέλα. Τρομερό σκύλο, ρε φίλε. Λοιπόν, άντε πιστόλι. Καλή τύχη. Κοσματοπολείο τώρα. Α, βασικά είμαι δίπλα, τι κάνω, ρε. Ακατάλληλο. Λοιπόν, περιμένετε. Τσακ, κλειδώσω κιόλα. Βαντζέλικο, το καλύτερο κοσματοπολείο τη πόλη. Καλησπέρα, είναι κάτι εδώ. Χελό. Πιστόλι. Έλα, πιστόλι. Βρήκα άτομο, έρχεται τώρα κοσματοπολείο. Ο κοσματοπολείο είναι. Ναι. Τέλεια, θα περιμένω. Μάγκες, τώρα ξέρεις τι. Πέμπλεκα, πόσες αναμνήσεις έχουμε πλέον με την Ήρισε. Κάθομαι, το σκέφτομαι, μου περνάει από το μυαλό, ρε φίλε. Και έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις. Μέχρι να το κοσματοπολείο φτάνουμε 1800 like. Άνετα. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, να δούμε. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Είστε ο κοσματοπολείο εδώ υπεύθυνο. Ναι, αυτή τη στιγμή υπεύθυνο. Θέλω να αγοράσω ένα κολλιέ, βλέπετε, το οποίο είναι για επέτειο, σχέσεις, όχι γάμου, για 1 χρόνο. Έχετε να μου δείξετε κάτι, να μου προτείνετε κάτι εδώ. Βλέπω έχει διάφορα πράγματα, Ναι, εξαρτάται τι θέλετε. Πώς θα κοστίζει, πείτε μου. Εξαρτάται τι θέλετε, Θέλω ένα κολλιέ με αλυσίδα γιασίμι με καράτια και διαμάντια έτσι πάνω. Δεν χρειάζεται να αληθινά, εντάξει, δεν πειράζει. Και μια καρδούλα και το όνομα που θα σας πω πάνω στην καρδούλα του. Βάλτε μου κανένα αληθινό, ναι, πώς θα πάει όλο αυτό. Θα κοστίσει κάπου στα 3.000. Περίμενα παραπάνω, περίμενα κανένα 10.000 μου κόστιζε. Αυτό είπες ότι δεν θες ψέματα. Σκέφτηκα. Με όλα τα αληθινά διαμάντια πώς θα κάνει. 20.000. Είναι για την Ήριση. Το θέλω, 20.000. Από αύριο, μάγκες, βαράμε δουλειά γιατί δεν βγαίνουμε. Ξεστή, θέλω να μου το κάνετε ό,τι έχετε πάνω. Τα πάντα. Θέλω χρυσά, διαμάντια, πλατίνες, τα πάντα, ό,τι έχετε. Και πείτε μου και πόσο κάνει, δεν πειράζει. Ανέβη τιμή. Πόσο, πείτε μου. 10.000 παραπάνω. 30K σύνολο. Ναι. Ωραία, θα δώσω 10K μετρητά προκαταβολή εδώ χέρι και τα άλλα σε τράπεζα όταν είναι έτοιμο. Πώς σας φαίνεται. Ναι. Ωραία. Εντάξει, είμαστε. Ναι. Αυτό. Καλή συνέχεια. Και σε πάρω το πήγα σου. Έλα, πήγασε. Έχω λίγη χρόνο. Πού το ξέρεις, είμαι εγώ. Λίγο να σκοτώσω. Έχω πάρει μια αγορά, ρε παιδί μου. Θα σας το δείξω. Ναι. Ωραία, πού είσαι. Στο bench. Έρχομαι σε πάρα από εκεί. Έλα. Σε λίγη ώρα έρχεται το ραντεβού. Για να δούμε. Να έρθει το κολλιέ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δουλεύετε εδώ. Ναι, εδώ πέρα δουλεύω. Έχω κάνει, ήταν ένας άλλος κύριος πριν και έκανα μια παραγγελία για ένα κολλιέ έτσι πολύ ακριβό. Νομίζω ότι την παραλάβαμε τέλος πάντων το κόλλημά σας. Ναι. Μισό λεπτό να τσεκάρω αν είναι μέσα. Βεβαίως. Όποτε μακάρα να όπως θα θέλω, μάγκες. Για να δούμε. Αυτή είναι η παραγγελία μου. Ναι. Το IBAN εδώ πέρα του καταστήματος είναι 150. Ορίστε, νομίζω όλα καλά πρέπει να είναι. Νομίζω ήρθαν. Σας παραδίδω το πανάκριβο κόσμημα με μεγάλη προσοχή. Προσοχή, ρε μα! Ναι, να το ανοίξω κάπου εδώ πέρα, έχετε κάπου να το δω. Ναι, ακουμπήστε το εδώ πάνω και ανοίξτε. Για να δούμε. Δείτε το, μάγκες. Δείτε το. Νομίζω είναι υπέροχο, κύριε Κοσματοπόλη μου. Πρέπει να είναι ότι καλύτερο έχω δει. Ναι, είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, θα ξαναπικοινωνήσουμε. Λοιπόν, γεια σας. Τερματισμένο. Να την πάρω τηλέφωνο τώρα. Αγάπη μου. Ναι. Πού είσαι? Εγώ που είμαι. Εσύ που είσαι? Εγώ ετοίμαζα αυτό που σου είπα, το δώρο σου. Είμαι έξω από το Πίγασο. Έρχομαι να σε πάρω, να πάμε εκεί που πρέπει. Δεν λέει τίποτα παραπάνω. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, τώρα πώς θα γίνει αυτό, μάγκες? Αρχικά θα πάμε μέχρι τον dealer. Καλώς θα τα ζούσουμε. Καλώς τη Μελανή. Καλησπέρα. Μελανή. Έχω ένα δέμα από τον Φιτίλη. Ναι. Yes. Δώστε μου. Ευχαριστούμε πολύ, βρε Μελανή. Άντε, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Μελανή. Θα περάσετε. Bye. Λοιπόν, θα τσαφώ στο κουτί εδώ πέρα. Ήθελες να βγούμε ραντεβού για την επέτειο 1 χρόνου μαζί. Ναι. Ωραία. Πήραμε τα πράγματα. Πάμε στο αμάξι. Άμα σου έλεγα, όχι, τι θα κάνετε. Θα σε βγάζαμε το ζόρι. Για πάμε στο αμάξι, έλα. Πειραχτήρι. Κρατηθείτε. Θα βγάλουμε το Εύω γιατί θα πάμε λίγο σε χώματα. Άλλα σε χώματα θα με φάει. Δεν ξέρω. Ζώνη και φύγαμε. Πάμε ένα τηλέφωνο. Έλα, πιστολή. Ερχόμαστε από εκεί τώρα. Φύγει. Οκ, κομπλέ. Είναι όλοι στο κόλπο. Αρθούρ. Παρακαλώ. Πες. Τι να σου πω. Πού πάμε. Α, αυτά δεν λέγονται. Αρθούρ. Δεν λέγονται αυτά. Σε 5 λεπτά είμαστε εκεί. Τώρα ανοιχτώνει κιόλας ούτως ή άλλως. 2 hours later. Όχι, νύτωσε κιόλας, βλέπω εδώ. Καλό αυτό. Φτάσαμε. Όχι, δεν φτάσαμε. Μην ψαρώνεις. Κάμε και πλακίτες, είμαστε στο κατάδι, μέσα στο δάσος. Εντάξει. Δεν φτάσαμε. Τι να κάνουμε. Για επέτειο. Δεν θα θέλαμε να με πάνω στη φυλακή στην επέτειό μας, ξέρω εγώ. Περίμενε. Το παρκάρω εδώ πέρα πίσω. Για κατέβα. Κλείς τα μάτια σου. Αλήθεια τώρα. Ναι. Καλά, τα κλείσα. Έλα, πάμε λοιπόν. Μάγκες, δεν είστε έτοιμοι, ρε. Δεν είστε έτοιμοι. Ναι, μην αχωρήσω σου πω όταν είναι. Δεν είστε έτοιμοι, λέω. Λοιπόν, περίμενε τώρα, σ' αφήνω. Άνοιξε τα μάτια σου. Αλήθεια, λες τώρα. Ήταν που ξέχασε την επέτειό μας, ναι. Αν κάνεις πλάκα. Όχι. Πότε τα τίμασες όλα αυτά. Έστειλα τον πιστόλι να προσέχει το σκύλο εδώ πέρα. Ο σκύλος είναι ένα από τα δώρα σου. Μόνο αυτό χωρίς το σκύλο έφτανε, να ξέρεις. Αλλά έχω σκύλο. Επίσης, το άλλο δώρο. Ναι. Ήταν αυτό. Τι είναι αυτό. Μια ειδική παραγγελία κολλιέ που έκανα από το κοσματοπολείο. Θες να με κρατήσεις λίγο. Ναι, αμέ. Έλα, σε κρατάω. Σε κρατάω. Εντάξει, άσε με λίγο να δω το κολλιέ. Έλα. Έχει το ονόμα. Αυτό δεν είναι κανονισμένο, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, να ξέρεις. Εννοείται έχει το μας. Πάμε, 2K likes. Τελειώνω, σ' αγαπώ πολύ. Και άρα μου πεις αρέσει, γεύασε από πολύ. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τι εννοείς. Θα πάμε εκεί στη βάρκα να κάτσουμε, θα πιούμε το κρασί μας, θα φάμε τα ντόνατς και τα παρατάκια. Και μετά, μαζί με το σκύλο, έχει και κάτι ακόμα. Τι. Δεν μπορώ να σου πω, θα σου ξανατελειώσουμε το ραντεβού. Τι υπάρχει καλύτερο από αυτό. Θα δεις όταν είναι η ώρα. Δεν πάμε να κάτσουμε εκεί στη βάρκα. Λοιπόν, για πάμε. Έλα από εδώ. Κελάκι. Λοιπόν. Έχει και κρασί. Ναι, αυτό το σκυλί που λες έχει μια ιστορία. Το βρήκα πριν κάτι μέρες έτσι στον δρόμο. Ήταν μόνο του και το υιοθέτησα. Τον λένε Φιούρι, τον ονόμασα. Δαγκώνει κιόλας, αλλά μόνο τους κακούς και τους αγνώστους. Γεια σου, Φιούρι, εγώ είμαι Ήρης, μην με δαγκώσεις. Όχι, δεν σε δαγκώνει. Είναι δικό σου σκύλο. Κατοριστήκαμε τώρα. Κούκλος. Δεν είναι. Κοίτα το πώς κοιτάει. Αμέ, λοιπόν. Ξέρεις μόνο το σκυλάκι έφτανε τελικά. Λοιπόν, δεν κάτσε να πιούμε λίγο κρασί να μιλήσουμε. Ναι, απλά φοβάμαι λίγο με τη βάρκα. Θα κάνει εδώ Φιούρι λίγο πιο εκεί. Δεν θες λίγο κρασί, να σου βάλω. Δεν σε τι λες, δηλαδή περιμένουμε πολλή ώρα εδώ πέρα. Με συγχωρείς. Μια πες, περιμένεις ποτέ θα φτάνω μέχρι εδώ πέρα. Που θα κριτζάρω λίγο τώρα. Η αλήθεια είναι. Όχι, να βάλουμε λίγο μουσική λες. Γιατί έχεις ραδιόφωνο. Δεν έχω ραδιόφωνο εδώ μπροστά. Αλλά όλο και κάπου θα έχουν τα δέντρα ραδιόφωνο. Το ξέρω. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι. Αμέ. Μυρίζει δυόσμο, ρίζει δυόσμο. Ουχα πει τάξω σαν πουλί. Να εδώ. Σταματάω. Πού βάνα τα βεγγαλικά, τα βλέπει κανείς εδώ πέρα τα βεγγαλικά. Έχει και λαμπάκια στα δέντρα, το είδες. Άμα το είδα, εγώ το κανόνισα. Να ξέρεις ότι είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που θα θέλω να φέρω εδώ σήμερα. Αυτό έλειπε, να φέρεις κανέναν άλλον. Άρα ξέρεις τι, λέω, επειδή είναι έτσι πολύ ρομαντικό μέρος και τα λοιπά, να τα αφήσουμε το χαρούν όλα τα ζευγάρια της πόλης. Τι λες. Καλά, εντάξει. Λουλούδι κρατάω. Πεινάσαμε. Εντάξει, μου άνοιξε η όρεξη πέρα τη διάθεση. Αλλά ναι. Να ξέρεις ότι όλα είναι υπέροχα σήμερα. Σήμερα και κάθε μέρα. Και όσες μέρες περάσαμε και όσες μέρες θα έρθουν. Το είπες. Εντάξει, αυτό μου φτάνει. Τι λες, να πάρουμε το Φιούρι και να πάμε να σου δείξω αυτό που εννοώ. Εντάξει. Έτοιμοι. Πάμε. Ωραία, κάτσε να πάω το Φιούρι. Θα πάρουμε καλύτσι. Έλα, Φιούρι. Πρόσεχε πώς το κρατάς. Πρόσεχε. Όλα καλά. Κατέβηκε. Έλα. Σου είπα να το προσέχεις το σκυλί. Το προσέχω. Συγγνώμη. Πάμε. Δεν είναι καλά το σκυλί. Είναι δυνατό. Δεν είναι έρημο σκυλάκι. Γαβίζει μόνο στου ξένου. Μην αγχώνεσαι. Έλεγε για μένα ότι πλήρωσε πολλά για τα μάξι. Εσύ για τα κολλιά πόσο πλήρωσε. 30.000. Έχει διαμάντια, πλατίνες και τα λεπτά. Αυτό σου λέω. Θα μου φύγει κανένα διαμάντι και θα κλαίω. Τι λε. Μην τρομάξει. Μην τρομάξει. Ποποτάκα σε πάνω μου, ρε μάγκε. Φιούρι. Ήραμα. Δεν μας κάνει κακό, Έτσι, περίμενε. Κώστας, περίμενε. Ήρης, δεν θα μας κάνει κακό, έλα. Δεν θα μας κάνει κακό, έλα. Αυτός είναι ο Ghostface, δεν θα μας κάνει κακό. Κρατάει φιλοκρατάει, καλά είναι αυτό. Δεν είναι αγριός, είναι ήρεμος. Φιλικό. Ευχαριστούμε πολύ. Το πάρα δικό μας. Το τριαντάφυλλο μέσω για σένα είναι. Α, για μένα. Μάλλον για σένα το φέρω. Ευχαριστούμε, Ghostface. Αντίο, Ghostface, γεια σου. Τα κάνα Είναι καλούλη. Τέλος πάντων. Είναι καλό, ηρεμήσει. Πάμε σπίτι. Ναι. Ζώνη, παρακαλώ. Πόρτα, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Πάμε σπίτι. Τελικά σε ξέχασα την επέτειά μας ή όχι. Τελικά όχι. Και πώς νιώθεις γι' αυτό. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα λίγο τρομαγμένη. Καλά, αυτός τα βλέπει όλα. Αυτός βασικά μας βλέπει όλους. Και απλά δεν είναι κακός τελικά. Κάνει απλά κακό στους κακούς. Στους κακούς κάνει πολύ κακό. Οι κακοί άνθρωποι πέρα αυτό που τους αξίζει. Μπούμε και κάτω. Ναι. Έχει μιλήσει ποτέ. Όχι ποτέ. Και αυτή η μάσκα επειδή η φάρσα που του έκανε το φτύλι είχα ντυθεί εγώ Ghostface. Ναι. Αλήθεια λες. Ναι. Μάλλον αυτή κάνει το ίδιο στον Πίγασο. Δεν μπορείς να μιλήσεις όσο αφορά τη μάσκα. Είναι λίγο πνικτικά εκεί μέσα. Δεν θα τη βγάλουμε, μα είναι να μας μιλήσει. Νομίζω θα τον ευράσει να του βγάλουμε τη μάσκα. Δεν θα θέλει. Θα τα κάνω εγώ καλύτερα. Αυτό λοιπόν το βίντεο. Όσοι το είχατε δει στο Facebook γνωρίζετε. Όσοι δεν το είχατε δει, μάθατε. Και ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε όσο και εμένα. Εγγραφή, καμπανάκι και like είναι απαραίτητα. Βοηθάνε πάρα πολύ. Και εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.